Πράσα ο έρωρεθμή πάντοτε στην τηλεόραση τη ναυτεμπορική. Ζούμε σε ταραγμένη, λέγαμε, γεωπολιτική περίοδο. Ζούμε όμω και προεκλογική περίοδο. Και είναι η ώρα, νομίζω, να αρχίσουμε να γνωρίζουμε καλύτερα και του νεότερου υποψηφίου αυτή τη αναμέτρηση. Και αναφέρομαι, όταν λέμε νεότερου, ο όρο αφορά την πολιτική του εμπλοκή, γιατί κάποιου εξ αυτών του γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά από την υπόλοιπη δραστηριότητά του. Δέχονται και κριτική επ' αυτού, αλλά για πάμε να τα δούμε όλα. Να καλωσορίσουμε εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής την υποψήφια Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Κυρία Μελέτη, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην Ναυτεμπορική. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Κυρία Μελέτη, να ξεκινήσω από το ερώτημα, γιατί μετά από μια πορεία πάρα πολλών χρόνων στην τηλεόραση, με πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, αποφασίζετε να εμπλακείτε με την μάχημη, να το πω έτσι, πολιτική και να κατέβετε υποψήφια στις ευρωεκλογές? Πολύ ωραία το θέσατε, με τη μάχημη πολιτική. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την, όχι μόνο από τη δουλειά μου, αλλά και μέσα από το ζωής μου, όπως και όλοι μας ουσιαστικά, με τον τρόπο μας κάνουμε πολιτική. Γιατί και εσείς θα το γνωρίζετε πολύ καλά, τι είναι η πολιτική, το εργαλείο που έχει ο κόσμος για να αλλάξει τη ζωή του, τα κακό κείμενα που αφορούν στη ζωή του. Επομένως, θεωρώ ότι ο καθένας μας, μέσα από τη στάση του στη ζωή, πολιτική κάνει. Με το να ψηφίζει, με το να μην ψηφίζει, με το να διαμαρτύρεται, με το να ανησυχεί, με το να δραστηριοποιείται. Αυτό λοιπόν και εγώ νιώθω ότι έκανα και όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά μου, είτε εστιάζοντας κατά καιρούς σε εκπομπές λίγο πιο διερευνητικές, πάντα με κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνικό αποτύπωμα, είτε και ακόμα μέσα από τις τοποθετήσεις που μπορεί να έκανα σε διάφορα ζητήματα και στις πιο ανάλευρες εκπομπές που κάποιοι τις στοχοποιούν έτσι, μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκτρατείας. Κάνουμε πολιτική, ότι λέτε όλοι. Ισχύει τελικά αυτό? Και το λέω γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν ειδικότερα η νέα γενιά είναι αυτό που λέμε απολιτικ, αν ο κόσμος που απορρίπτει, αν θέλετε, εμάς με το βαρύ πολιτικό, οικονομικό, γεωπολιτικό περιεχόμενο και στρέφεται σε πιο κοινωνικού χαρακτήρα εκπομπές και ζητήματα, έχει πολιτικό κριτήριο. Η αίσθησή σας ποια είναι? Η αίσθηση μου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό έχει να κάνει με τον καθένα μας προσωπικά. Είναι μια ατομική ευθύνη, την οποία οφείλουμε εμείς να την αναλάβουμε ως ενεργοί πολίτες, ως πολίτες που έχουμε όλο το δικαίωμα στο να ψηφίζουμε από την ενηλικίωση και μετά, από τα 16 πλέον και μετά. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο έγκυται και στην ατομική ευθύνη του καθενός. Από εκεί και έπειτα, καταλαβαίνω εγώ την αμφισβήτηση που μπορεί να έχουν και κυρίως τα πιο νέα παιδιά και προς την πολιτική αλλά και προς άλλους θεσμούς και πολλές φορές βρισκόμαστε στο επίκεντρο. Αυτό που είπατε όμως, ότι η στροφή που γίνεται και προς τα πιο κοινωνικά ζητήματα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Νιώθω ότι ο κόσμος έχει λιγάκι περισσότερο ανάγκη από μια πιο έτσι, προσέγγιση ενσυναίσθησης ως προς τα πράγματα. Μια έτσι, πιο ανθρώπινη, αν θέλετε, προσέγγιση. Έχει ανάγκη από ανθρώπους που να νιώθουν ότι αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας, να ταυτίζονται μαζί τους. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και εγώ, όταν ξεκίνησα, θυμάμαι να ψηφίζω, υπήρχε πάλι αυτή η αίσθηση. Εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους νέους. Οι νέοι μας είναι πολύ πιο ανήσυχοι από ό,τι ήταν κάποτε στο παρελθόν. Ανησυχούν και ψάχνουν και οι ίδιοι περισσότερο τα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική με τη νέα γενιά. Πιστεύω στη νέα γενιά και η νέα γενιά αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ανακαλύψει τη δύναμη που έχει στα χέρια της. Τη δύναμη που έχουν όλοι οι ψηφοφόροι στα χέρια τους. Και να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε κάλπη. Να μην υποτιμούν καμία εκλογική αναμέτρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασκούν το δικαίωμά τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνονται και οι ίδιοι συνδιαμορφωτές μιας πραγματικότητας στην οποία θα κληθούν αργότερα να ζήσουν. Επομένως, πρέπει να έχουν λόγο σε αυτό. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η εξουσία δεν είναι στους πολιτικούς, δεν είναι στα πρόσωπα των θεσμών, είναι στους ίδιους. Εκείνοι διαμορφώνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα κληθούν να ζήσουν αργότερα. Έχει υπάρξει και υπάρχει μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων, υπάρχουν υποψήφοι που έχουν το προνόμιο της αναγνωρισιμότητας. Εντός εισαγωγικών ή εκτός celebrities, έχουν εντάξει και εσάς και μάλιστα και με αιχμηρά σχόλια και για την επαγγελματική σας και προσωπική σας πορεία μέχρι τώρα. Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα αυτή η αναγνωρισιμότητα στην εμπλοκή, στην πολιτική όπως το βιώνετε μέχρι τώρα?
Καταρχάς να πούμε ότι δεν συμβαίνει μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στα ελληνικά ψηφοδέλτια αυτό. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό, μιας και μιλάμε για την Ευρωβουλή. Εάν κάνετε μια μικρή μελέτη, μια μικρή έρευνα, θα δείτε ότι όλα τα ευρωψηφοδέλτια περιέχουν μέσα και πρόσωπα από το καλλιτεχνικό στερέωμα, από το αθλητικό στερέωμα, από το τηλεοπτικό πεδίο. Και μερικοί μάλιστα έχουν και ανθρώπους που έχουν εκλεγεί και κατέχουν έδρες αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο από αυτές τις θέσεις. Η Σουηδία έχει μια τηλεπαρουσιάστρια με τήρα παιδιά, η οποία μάλιστα είναι και πάρα πολύ δυναμική σαν παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους θεωρείται πλεονέκτημα αυτή η δημοσιότητα, την οποία δεν την έχουν μόνο τα τηλεοπτικά πρόσωπα, την έχουν και οι αθλητές, την έχουν και οι καλλιτέχνες που κατά καιρούς έχουν περάσει από διάφορα ψηφοδέλτια, όχι μόνο ευρωψηφοδέλτια. Από εκεί και έπειτα, αν θέλετε, στη δική μου την περίπτωση, εγώ νιώθω ότι αυτό για πιθανότητα για κάποιους να μου δίνει ένα προβάδισμα, ωστόσο για μένα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε συνείδηση του κόσμου και στο κοινωνικό έτσι, ασυνείδητο η αίσθηση του celebrity δεν είναι θετική. Ίσα-ίσα που χρησιμοποιείται σαν απαξιωτικός όρος για έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει και άλλα προσόντα εκτός από μια καριέρα πολλών χρόνων στο τηλεοπτικό πεδίο. Το βιογραφικό μου σαφώς και είναι διαθέσιμο για τον οποιοδήποτε θέλει να δει και πέρα από αυτό το πρίσμα. Από εκεί και έπειτα, και εγώ δεν έχω εργαλεία που έχουν άλλοι, που και αυτό τους δίνει ένα προβάδισμα. Δηλαδή, δεν έχω το οργανωτικό κομμάτι στο επίπεδο που το έχουν άλλοι συνυποψήφοι καλλιεργημένο. Και όταν λέω οργανωτικό κομμάτι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν έχω ένα μηχανισμό ο οποίος θα δουλεύει πίσω από μένα για εμένα. Θα κάνει τα απαραίτητα τηλέφωνα, τις απαραίτητες διασυνδέσεις, προκειμένου η υποψηφιότητά μου να γίνει γνωστή και να υποστηριχθεί από μια μεγάλη. Τους παραδοσιακούς κλασικούς κομματικούς μηχανισμούς. Δεν έχω κανέναν τέτοιο λοιπόν κομματικό μηχανισμό εγώ. Δεν έχω κάποιο μεγάλο έτσι, πολυπλεθές επιτελείο. Είναι κάποιοι εθελοντές οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να με βοηθήσουν σε αυτό το έργο που και για μένα είναι και πάρα πολύ ξένο. Και βέβαια έχω και το μεγαλύτερο μειονέκτημα σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους του χρόνου. Δεν είχα χρόνο, επειδή και η υποψηφιότητά μου ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή, να εκμεταλλευτώ έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω και κάποιες έτσι παρουσιάσεις, περιοδίες που λέει ο κόσμος σε διάφορες περιοχές. Πάντως, ήδη έχετε μπει σε μια προεκλογική δραστηριότητα. Ήσασταν νομίζω και στα Νόγια μας. Στην Κρήτη σας είδα μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κερακάκη. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται από αυτές τις πρώτες έτσι, πολιτικές περιοδίες στον κόσμο? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο καταρχάς. Βλέπεις και εκ των έσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθαρή πολιτική, που διαφορετικά δεν μπορείς να έχεις και πρόσβαση όταν είσαι δίπλα στο πλευρό πολιτικών τόσο καταξιωμένων, έτσι όπως είναι και ο κύριος Πιερακάκης. Δυστυχώς δεν θα έχω τη δυνατότητα να κάνω πολλές τέτοιες εμφανίσεις. Μία ήτανε και εκεί θα μείνει. Από εκεί και έπειτα θα μου δοθεί ευκαιρία να έρθω λίγο σε έτσι μεγαλύτερη επαφή με το κοινό και να επικοινωνήσω και περισσότερα πράγματα και για την ατζέντα την κοινωνική την οποία θα ήθελα να υπηρετήσω σε περίπτωση ο κόσμος με εμπιστευτεί. Με αφορμή κάποιες επισκέψεις που θα κάνω σε μεγάλες πόλεις και εξαιτίας της κυκλοφορίας του δεύτερου βιβλίου μου που βγαίνει την επόμενη Τετάρτη. Το οποίο αφορά, να το πούμε, τι πραγματεύεται το βιβλίο. Περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως, τελείως συμπτωματικά και όλο τυχαίως, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ούτως ή άλλως και μία δράση που αφορά σε κοινωνικά ζητήματα. Το βιβλίο αυτό, που ήταν προγραμματισμένο και πριν τα Χριστούγεννα να κυκλοφορήσει τώρα, πραγματεύεται το πολύ σημαντικό κομμάτι της συναισθηματικής κακοποίησης, μία μορφή βίας την οποία δεν την γνωρίζουμε και δεν την αναγνωρίζουμε, παρά το γεγονός ότι πολλοί από εμάς την φυστάμεθα και μάλιστα σε πολλαπλούς φόρους, εργασιακό, οικογενειακό, προσωπικό. Μπαίνει λοιπόν αυτό στο τραπέζι μέσα από ένα δικό μου προσωπικό βίωμα. Δεν εστιάζουμε τόσο πολύ σε αυτό, όσο στο αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορείς να βγεις από αυτό και να το μετουσιώσεις πηγαίνοντας προς στον δρόμο της ψυχικής ανθεκτικότητας, που είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, αφορά και θα έπρεπε να αφορά σε όλους μας και θα αποτελέσει, αν θέλετε, και τη βάση για λύσεις σε πολλά κοινωνικά προβλήματα η ψυχική ανθεκτικότητα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα. Να εικάσω ότι αυτή θα είναι και η προτεραιότητά σας αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, κυρία Μελέτη, στην παρουσία σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό ήταν ο λόγος που μου έγινε η πρόταση. Ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές, τις οποίες καλούνται οι άνθρωποι να υπηρετήσουν και να προσφέρουν, να εργαστούν. Εμένα λοιπόν αυτές οι επιτροπές είναι το αποκλειστικό μου ενδιαφέρον, γι' αυτό κλήθηκα, ακριβώς επειδή κάποιοι γνώριζαν την κοινωνική μου δράση, η οποία μάλιστα μας είχε φέρει και σε προηγούμενες συνεργασίες με την κυβέρνηση. Σας θυμίζω και τη συνεργασία με την καμπάνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το 15
15-900 που ήταν η γραμμή για τις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Επομένως, όταν έκανα την συνάντηση και την κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, ήταν ξεκάθαρος πως θα ήθελε να συμπορευτούμε, αν τα καταφέρουμε βέβαια με την ψήφο του κόσμου, στο να εστιάσουμε περισσότερο σε κοινωνικά ζητήματα που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο τραπέζι και δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αφορούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά καταλαβαίνετε ότι απαιτούν μια κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση την πρόληψή τους. Δυστυχώς αυτά τα ζητήματα βρέχονται συνεχώς στην αιχμή της επικαιρότητας με τραγικό τρόπο. Μόλις σήμερα είχαμε ακόμα μία, από ό,τι φαίνεται, γυναικοκτονία. Μια γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει τρεις φορές μάλιστα ενδοοικογενειακή βία. Τι συμβαίνει, υπάρχει πρόβλημα στον μηχανισμό προστασίας στη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο και τι μπορεί να αλλάξει? Και υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση για το αν πρέπει ή όχι να θεσμοθετηθεί ο όρος γυναικοκτονία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Είναι δύο λοιπόν τα ζητούμενα. Υπάρχει, να πούμε, καταρχήν φαινόμενο, έξαρση των φαινομένων της βίας, κυρίως κατά των γυναικών. Στη χώρα μας, ενώ υπάρχει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με την αύξηση που σημειώνεται σε άλλες χώρες, είμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα. Να φανταστείτε ότι στη Γαλλία έχουμε καθημερινά τουλάχιστον μία γυναικοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε και ένα νέο πακέτο μέτρων πρόληψης και προστασίας. Στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί αρκετά σημαντικά βήματα ως προς την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση. Να σας θυμίσω, πέρα από την καμπάνια, γιατί αυτή ήταν και η συνεργασία που κάναμε με την κυβέρνηση για τη γραμμή υποστήριξης γυναικών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έχει υπάρξει και το panic button. Υπάρχει σαφής ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα σε περίπτωση που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν δομές υποστήριξης τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους, γιατί πολλές από αυτές έχουν παιδιά και υποχρεώνονται να αφήσουν τα σπίτια τους για να φιλοξενηθούν κάπου, έτσι ώστε να κινηθεί ο μηχανισμός προστασίας τους. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς θα μας αφορά συνεχώς και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό με ενιαία πολιτική. Να σας πω για τον όρο γυναικοκτονία λοιπόν, ότι τον χρησιμοποιούμε και τον χρησιμοποιώ και εγώ, ορμόμενη από το θυμικό και από τη δόνηση που φέρει η λέξη αυτή, γυναικοκτονία. Σαφώς και οι γυναίκες στοχοποιούνται. Από την άλλη όμως, εάν θεσμοθετηθεί ο όρος της, θα είναι σαν να ζητάμε μια πιο συγκεκριμένη και ίσως πιο αυστηρή αντιμετώπιση των δραστών που ουσιαστικά διαπράττουν την γυναικοκτονία, που αυτό ίσως να προκαλέσει μια ανισορροπία ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξία της ζωής απέναντι στους ανθρώπους. Λέτε ότι μπορεί να υπάρξει διάκριση στην αξία της ζωής μεταξύ των. Είναι σαν να λες ότι. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να σπάσει και κάποια και μια κοινωνική κουλτούρα, να το πω έτσι, της. Αυτού που παλιά λέγαμε της αποδοχής της εξουσίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα και της πατριαρχίας. Θα σας πω το εξής. Το κομμάτι της γυναικοκτονίας για το αν θα θεσμοθετηθεί ως όρος είναι κάτι το οποίο χρήζει οπωσδήποτε νομικής συμβουλής και μελέτης. Υπάρχουν περιθώρια που επιδέχονται ακόμα βελτίωση ως προς το τελικά τι θα γίνει με αυτό. Από εκεί και έπειτα όμως, ως Ελληνίδα, ως γυναίκα, ως μητέρα, αφού γκράζομαι και χρησιμοποιώ και εγώ τον όρο, θέλοντας να μεταφέρω τη δόνηση που αυτή φέρει μέσα της και τη διαμαρτυρία αυτή που φέρει μέσα της, που ποια είναι η διαμαρτυρία? Μαρτυρεί ότι οι γυναίκες γινόμαστε περισσότερο εύκολα στόχος από την βία προς το μέρος μας, από την. Καταλαβαίνετε, γινόμαστε περισσότερο εύκολα θύματα. Από εκεί και έπειτα, για μένα, αν με ρωτάτε, τα στερεότυπα που είπατε εσείς, τα οποία φέρουν αυτό το έτσι πατριαρχικό γονίδιο, δεν είναι μόνο ευθύνη των ανδρών, είναι και των γυναικών. Έχουμε και εμείς ευθύνη ως γυναίκες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να μην τα μεταφέρουμε, να μην τα ανανεώνουμε, να μην τα κληροδοτούμε σε επόμενες γενιές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σπάσουμε κοινωνικά όλοι μας, αναλαμβάνοντας δράση. Και αυτό θα γίνει και μέσα από την πρόληψη και μέσα από το νομοθετικό αυστηρότερο πλαίσιο και μέσα από την ενημέρωση. Είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά, συλλογική. Τα πατριαρχικά, δυστυχώς, χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας, είναι κάτι το οποίο το φέρουμε και οι γυναίκες μέσα μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε και υποσυνείδητα ενδεχομένως τα περνάμε από γενιά σε γενιά. Κυρία δυστυχώς. Μελέτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε και τον τίτλο του βιβλίου σας, κλείνοντας, που κυκλοφορεί, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ και εγώ λοιπόν για τη φιλοξενία. Το βιβλίο λέγεται «Το όνειρό μου ήταν πάντα ένα μοβ ποδήλατο». Είναι ένας πολύ σημαντικός τίτλος, ο οποίος, η αξία μάλλον του οποίου και η σημασία του θα ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια του αφηγήματος. Είναι αληθινή ιστορία. Έχει να κάνει με το δικό μου τραύμα ψυχικής κακοποίησης. Αλλά είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θα βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να είναι τοξικοί και πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε απέναντι από αυτή την τοξικότητα, έχοντας μια ψυχική ανθεκτικότητα. Θα μας κάνει δυνατούς και ικανούς να βγαίνουμε μπροστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.